Το ΚΚΕ έχει πάρει μια απόφαση να μην συμμετέχει σήμερα στην συνεδρίαση της Βουλής, στην οποία θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε λίγες ώρες. Σε λίγες ώρες, στις 12, σε 3 ώρες από τώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, κύριε Κακούση και κύριε Πετρόπουλε. Λοιπόν, θα θέλαμε λίγο να μας εξηγήσετε αυτή την απόφαση. Έχει ένα ενδιαφέρον να καταλάβουμε το σκεπτικό της. Ναι, φυσικά. Ευχαρίστως. Πρέπει να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα η καταδίκη της εισβολής, της ρωσικής εισβολής, της απαράδεκτης, της καταδικαστέας και άλλο και η αλληλεγγύη βεβαίως στον ουκρανικό λαό, την οποία νομίζω ότι ο ελληνικός λαός τη δείχνει με πάρα πολλούς τρόπους και συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτήν την αλληλεγγύη, και είναι άλλο πράγμα το να στηρίζεις, το να αποδέχεσαι την κυβέρνηση Ζελένσκι. Είναι και μια εκλεγμένη κυβέρνηση, κύριε Δελή, δεν είναι? Ναι, θα σας πω. Το λέμε αυτό γιατί ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος του ενός υπεριαλιστικού στρατοπέδου, της μιας υπεριαλιστικής πλευράς. Η άλλη πλευρά, η υπεριαλιστική, εκπροσωπείται από τον Πούτιν. Ποια είναι η υπεριαλιστική πράξη της Ουκρανίας? Θα σας πω. Αυτή λοιπόν η αντιδραστική κυβέρνηση, στην οποία προείσταται ο πρόεδρος Ζελένσκι και η οποία έχει εκλεγεί, ας μην τα λησμονούμε, και με πραξικοπήματα και με ένα σωρό εκβιασμούς τα προηγούμενα χρόνια. Τι πραξικοπήμα κάνει ο Ζελένσκι? Αυτή η κυβέρνηση είναι εκλεγμένη με εκλογές. Ναι, ναι, μιλάμε για την προηγούμενη περίοδο. Το κακό, αν θέλετε, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Ξεκίνησε πολύ πολύ νωρίτερα, σιγόκεγε, τα γνωρίζουμε όλοι. Είχαν προηγηθεί πολλά πραξικοπήματα, το Ευρωμαϊντάν, είχαν προηγηθεί πάρα πολλοί εκβιασμοί. Είχε προηγηθεί και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια διαμάχη. Κύριε Δελή, δεν έχει γίνει κανένα πραξικόπημα στην Ουκρανία, γιατί το λέτε αυτό? Πότε έχει γίνει? Το 2014, βεβαίως. Άλλο, απόπειρα. Το 2014 είχαμε ανατροπή μιας άλλης εκλεγμένης κυβέρνησης, η οποία εκπροσωπούσε μια άλλη μερίδα της αστικής τάξης της Ουκρανίας. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μισό λεπτό, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι σαφές αυτό το οποίο λέτε και όντως είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Δεν υπερασπίζεστε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Αλλά έχουμε ο ένας βομβαρδίζει. Ο ένας βομβαρδίζει και ο άλλος βομβαρδίζεται. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Μόνο που δεν ξεκίνησε και αυτό καταδικάζεται. Σε αυτή την περίπτωση, εμείς με ποιον είμαστε, με τον βομβαρδιστή ή με τον βομβαρδιζόμενο? Αυτό καταδικάζεται. Γι' αυτό μιλάω. Ο Ζελένσκι στη Βουλή θα μιλήσει για τον πόλεμο τώρα. Δεν κρίνουμε συνολικά, ας πούμε, τη διαδρομή της Ουκρανίας. Ότι θα αθωώσουμε αυτόν που βομβαρδίζεται τώρα από τον βομβαρδιστή. Γιατί και αυτός ο οποίος βομβαρδίζεται τώρα, και μιλάω για τον Ζελένσκι, έχει λερωμένη τη φωλιά του, έχει βάλει το χεράκι του για να εξελιχθεί αυτή η σύγκρουση ακόμα περισσότερο και με τα γεγονότα στην Ανατολική Ουκρανία. Αλλά να σας πω και κάτι, η αντιδραστικότητα της κυβέρνησης Ζελένσκι δεν είναι μόνο, αν θέλετε, στην εξωτερική της πολιτική. Είναι και μέσα. Είναι και στο λαό της. Να πούμε μιλάτε, εδώ, μισό λεπτάκι. Μιλάτε για μια αντιδραστική κυβέρνηση. Ναι, αλλά να μπορούμε να θέσουμε και ένα ερώτημα, έτσι. Με αυτή τη λογική το λέω. Βοηθάμε τη συζήτηση κιόλας. Μιλάτε για μια αντιδραστική. Και εγώ όμως να μπορώ να απαντώ. Μιλάτε για μια αντιδραστική κυβέρνηση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την οποία το ΚΚΕ να μην θεωρεί αντιδραστική? Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κυβερνήσεις καπιταλιστικών χωρών και εξορισμού. Έχουν μια αντιλαϊκή πολιτική, μια αντιδραστική πολιτική. Και εμείς με αυτούς δεν πρέπει να μιλάμε με κανέναν, δηλαδή? Με την ίδια λογική που δεν μιλάμε με τον Ζελένσκι? Εμείς δεν είπαμε αυτό. Εμείς είπαμε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε σε μια υπεριαλιστική σύγκρουση το μέρος είτε του ενός είτε του άλλου υπεριαλιστή. Γιατί αυτό γίνεται? Μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, κύριε Κακούς και κύριε Πετρόπουλε, δεν είναι ο πόλεμος, δεν γίνεται ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Νομίζω ότι βλέπει πολύ κοντόφθαλμα όπως το βλέπει έτσι. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται. Ναι. Μια σύγκρουση η οποία εξελίσσεται στο έδαφος της Ουκρανίας. Μια σύγκρουση, αυτή είναι η άλλη υπεριαλιστική πλευρά, στην οποία συμμετέχει και η κυβέρνηση Ζελένσκι, συμμετέχει και η κυβέρνηση η ελληνική, αν θέλετε. Και εδώ πρέπει να καταδικαστεί και η χτεσινή άγρια επίθεση ενάντια στους διαδηλωτές στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε συλλήψεις, είχαμε
άγρια καταστολή. Κάναμε θέμα αγριότητα. Αμέσως πριν από εμάς ο συνάδελφος ο Κώστας Αλατζάς είχε αφιέρωσε αρκετό χρόνο στην εκπομπή. Κύριε Δημήτρη, είναι κατανοητό λοιπόν οι λόγοι για τους οποίους απέχετε. Άρα λοιπόν, με την έννοια αυτή, εμείς δεν θα συμμετείχαμε σε συνεδρίαση της Βουλής αν ερχόταν να μιλήσει ο Biden ή αν ερχόταν να μιλήσει ο Πούτιν. Την ίδια ακριβώς στάση θα κρατούσαμε. Και να σας πω κάτι, δεν είναι και πρωτοφανής αυτή η στάση. Να θυμίσω εδώ ότι. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα εννοείται. Όχι μόνο, υπάρχουν και αστικά κοινοβούλια, όπως το Κοινοβούλιο της Αυστρίας, το οποίο αρνήθηκε τη συμμετοχή του Ζελένσκι σε μια τέτοιου είδους εκδήλωση όπως γίνεται στο ελληνικό ή και σε άλλα κοινοβούλια. Ναι. Και στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ προκλήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Θεωρούμε ως κόμμα ότι η πραγματική αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό είναι να μην συμμετέχουμε σε αυτή τη συνεδρίαση, για να μην θυμίσουμε βεβαίως, ότι ένας από τους αντιπροέδρους της Ελληνικής Βουλής, ο Γιώργος Λαμπρούλης, είναι persona non grata, είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Ουκρανία. Γιατί το 2014, τότε, με το πραξικόπημα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους διωκόμενους κομμουνιστές. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάει στην Ουκρανία. Για να μην πούμε βεβαίως την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας, την αντιλαϊκή πολιτική, τη συνεργασία με τα φασιστικά, τα ναζιστικά τάγματα. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Το ότι τα επικαλείται ο Πούτιν, που δεν έχει δικαίωμα να τα επικαλείται, λέμε εμείς, γιατί και εκείνος τα ίδια κάνει στη χώρα του, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουμε τα μάτια εμείς τα όσα γίνονται στην Ουκρανία. Να λοιπόν γιατί δεν διαλέγουμε εμείς είτε τον έναν είτε τον άλλον υπεριαλιστή. Να λέμε γιατί ο λαός της Ουκρανίας θα πρέπει να απαλλαγεί και από τη ρωσική εισβολή, να την αποκρούσει, αλλά να απαλλαγεί και από κυβερνήσεις τύπου Ζελένσκι που τον οδηγούν σε αυτή τις οποίες έχει εκλέξει. Αφήστε το τώρα, το εκλέξει μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Όλοι γνωρίζουμε πώς γίνονται οι εκλογές. Καλά, ο Ζελένσκι όμως δεν ήταν κομμάτι του συστήματος. Με κάλπες και με πάρα πολλούς εκβιασμούς και με πάρα πολλές πιέσεις και με αρκετά πραξικοπήματα το προηγούμενο διάστημα. Κύριε Δελή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Σας καλημερίζουμε.